Γεια σας φίλοι και φίλες του Easy Greek. Είμαι ο Δημήτρης, είμαστε στην Αθήνα και σήμερα θα ρωτήσουμε τον κόσμο γύρω μας ποια είναι η αγαπημένη τους γλώσσα. Πάμε να μάθουμε! Δεν θέλω να φανώ σοβινιστής, αλλά είναι η ελληνική. Γιατί είναι πολύ πολύ πλούσια γλώσσα. Και είναι γλώσσα έκφρασης. Έχει ένα σωρό λέξεις για ένα συγκεκριμένο πράγμα, ας πούμε. Πέρα από τα ελληνικά που μας αρέσουν πάρα πολύ σαν γλώσσα, ποια άλλη γλώσσα σας αρέσει? Κοίταξε να δεις, πολλές γλώσσες μ' αρέσουν, είναι σαν προφορά. Σαν προφορά. Και η γαλλική γλώσσα μ' αρέσει, είναι απαλή γλώσσα. Εντάξει, και η ισραηλινή γλώσσα μ' αρέσει, ας πούμε, ειδικά όταν τη μιλάνε οι γυναίκες, εντάξει, και στις γλώσσες αυτές, εντάξει, ακούγονται και πιο σεξι, να λέμε αλήθειες, εντάξει. Πέρα από τα ελληνικά, γιατί όλοι μας αγαπάμε ιδιαίτερα την ελληνική γλώσσα, ποια θα διαλέγατε? Τη γαλλική. Έχει ομοιότητες με την ελληνική. Ιταλικά. Ιταλικά, ναι. Ξέρεις. Όχι, αλλά το προσπαθώ. Ποια είναι η επαφή σου, οπότε, με τα ιταλικά? Καμία. Μόνο οι σειρές. Α, εντάξει. Είναι μια κάποια επαφή αυτή. Είναι κάποια. Εντάξει, ξέρω τα βασικά. Αλλά δεν ξέρω κάτι σπουδαίο. Και η εγγλέζικη γλώσσα είναι εύκολη γλώσσα, ακούγεται ωραία. Κάποιες άλλες γλώσσες είναι λίγο πιο βαριές. Δηλαδή, μπορεί να μιλάει ο άλλος, να μιλάει σιγά, ας πούμε, να έχει μια συζήτηση και να νομίζει ότι τσακώνονται σε κάποιες γλώσσες. Όπως είναι π.χ. κάποιες σκανδιναβικές χώρες, εντάξει, να νομίζει ότι τσακώνονται. Είναι πιο βαριές γλώσσες αυτές. Δυστυχώς δεν ασχολούμαι με γλώσσες, αλλά θα ήθελα να μάθω κάποια ευρωπαϊκή. Έκανα γερμανικά αυτό και τα παράτησα. Και η αγγλική μετράει, είναι ξένη γλώσσα. Δεν θα την έλεγα αγαπημένη, την αγγλική. Δυστυχώς κοινότυπο, αλλά εμένα πάντα μου άρεσαν τα αγγλικά. Αγγλικά. Χωρίς κόπο δηλαδή και τα λοιπά, ούτε διάβαζα τα λεπτά άμαθα. Από εκεί και πέρα ξέρω και γαλλικά, θα ήθελα πολύ να μάθω και κινέζικα. Μ' αρέσει ο ήχος, μ' αρέσει η κουλτούρα τους. Βέβαια, τα μπερδεύουμε λίγο γιατί και η ιαπωνική κουλτούρα μ' αρέσει που είναι διαφορετικό. Ναι, και θα ήθελα, αλλά λένε ότι είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό και δεν έχω μπει στον κόπο. Γερμανικά δεν μ' αρέσουν καθόλου. Αν με ρώταξε μετά, πια δεν μ' αρέσει καθόλου. Η αγαπημένη μου γλώσσα τα γερμανικά, σίγουρα. Παρόλο που τα προσπαθώ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι τα μαθαίνω επίσημα, μου ακούγεται πολύ καθαρή, λιτή και άμεση γλώσσα. Και πολύ πολιτισμένη, θα έλεγα. Παρόλο που έχουν την κακιά φήμη ότι ακούγονται lifting, laughing, schlufting, schlafting, λίγο πιστεύω ότι είναι πολύ on point γλώσσα. Η πιο δύσκολη γλώσσα είναι η Ολλανδική. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει η Ολλανδική. Μιλάνε με τη... από μέσα. Ναι, κάνουν χα από μέσα, βαθιά. Ναι, ναι. Επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια με τον τουρισμό, εντάξει, πάνω από 30 χρόνια, εντάξει, αυτά τα πράγματα. Και είναι απλουστευμένοι. Για παράδειγμα, είσαι Flammen, Werfer, που σημαίνει φλογοβόλο. Flammen και Werfer. Βγάζει νόημα. Φτύνει φωτιά. Ξερνάει φωτιά. Άρα... μ' αρέσει η πρακτικότητά της, τέλος πάντων. Έχεις προσπαθήσει να τη μάθεις? Όπως έμαθα και αγγλικά μέσω ταινιών και ιστοσελιδών μέχρι τώρα. Γαλλικά, αν έπρεπε να επιλέξω μία. Ξέρετε? Αρκετά. Μιλάτε? Μπορώ να συνοηθώ. Κάποτε μάθατε. Ναι, ναι. Πότε μάθατε στη ζωή σας? Μικρός, στο δημοτικό, ας πούμε, κάπου εκεί, προς τέλος στο δημοτικό. Και τα θυμάστε ακόμα, μπράβο. Τα γαλλικά θα έλεγα. Γιατί έχω ζήσει και λίγο στη Γαλλία. Και είναι η γλώσσα που ξέρω πιο καλά, ας πούμε, από τα αγγλικά. Μ' τα γουστάρω. Σ' αρέσει ο ήχος της? Ναι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Ψάρωνα πολύ, ειδικά παλιότερα, από τα γαλλικά. Από όσες γνωρίζω, έχει τύχει να γνωρίζω και ξέρω, είναι τα γαλλικά εμένα. Γαλλικά, ε. Ναι, ναι, ναι. Τα μιλάω κιόλας. Λίγο. Αυτό που εννοούσα πριν όταν είπα ότι ψάρωνα, ήταν ότι το θεωρούσα κάτι πιο αριστοκρατικό ίσως. Και άρα μου δημιουργούσε ένα θαυμασμό και σαν κοινωνία και σαν γλώσσα. Σαν κάτι πιο εξευγενισμένο αυτό. Τώρα, ας πούμε, θαυμάζω πιο πολύ τα... μου αρέσει πιο πολύ η απλότητα των αγγλικών. Εννοείται να τη μιλάω, να την ακούω και να μ' αρέσει. Μπορεί να είναι διαφορετικές, να έχετε μια διαφορετική γλώσσα που μιλάτε και να σας αρέσει μια άλλη μόνο στο άκουσμα. Τα γαλλικά, νομίζω. Τα γαλλικά. Και στα δύο, και στο άκουσμα και στην ομιλία. Ναι, ναι. Τι σας αρέσει στα γαλλικά? Τίποτα. Είναι πλέον και πολύ στο μυαλό μου δουλεμένη γλώσσα, δηλαδή τη νιώθω οικεία. Παλιά δεν μ' άρεσαν. Α, ναι. Μετά με τη χρήση μου αρέσουν. Α, δηλαδή πρώτα ήρθε η γνώση και μετά με ακριβώς, την τριβή. Ακριβώς. Οκ, κατάλαβα. Όσο αρχίζει να καταλαβαίνει τη γλώσσα, τα νοήματα που βγάζει,
τα διάφορα που κρύβονται από πίσω, εκεί νομίζω μετά αγαπάς και τη γλώσσα. Δύσκολο. Ελληνικά γουστάρω πολύ. Τα γαλλικά έχουν διάφορα προτερήματα, ας πούμε, εξελίσσονται γρήγορα, μ' αρέσει. Μ' αρέσουν οι γλώσσες γενικά. Τα ισπανικά, εμένα. Εσένα? Δεν έχω αγαπημένη γλώσσα. Εντάξει, τα γαλλικά είναι μια ωραία γλώσσα, αλλά και τα ελληνικά είναι μια ωραία γλώσσα. Δεν έχω αγαπημένη γλώσσα. Αυτό. Ιταλικά, θα έλεγα, και σίγουρα ισπανικά. Το ηχόχρωμα μου αρέσει πάρα πολύ. Η ισπανική βέβαια μοιάζει αρκετά και με την ελληνική γλώσσα, νομίζω. Εσύ ξέρεις ισπανικά, τους αρέσουν, θες να μάθεις? Ναι, θα ήθελα να μάθω, ξέρω ελάχιστα, σχεδόν τίποτα, γαλλικά ξέρω κι εγώ. Αλλά ναι, θα ήθελα να μάθω ισπανικά, είναι και συγγενικά με τα γαλλικά. Δηλαδή έχω ακούσει ότι όποιος ξέρει γαλλικά και αγγλικά μετά εύκολα μπορεί να τα καταφέρει και με τα ισπανικά, αυτό. Μιλάω 4 προσωπικά, οπότε ξέρεις... Ποιες μιλάτε? Μιλάω γαλλικά, σέρβικα, ελληνικά, αγγλικά. Ψιλοκαταλαβαίνω όλες τις σλάβικες λόγω σερβικών, ας πούμε, και δηλαδή ρώσικα, ουκρανικά, όλα αυτά. Ξένη γλώσσα, ιταλικά, αγγλικά, αυτές οι δύο βασικά. Ξέρεις ιταλικά, ξέρεις αγγλικά? Μιλάω, ναι, και ιταλικά και αγγλικά. Κοίταξε να δεις. Συνήθισα τα γερμανικά, τα οποία επειδή ξεκίνησα να τα μιλάω από 5η δημοτικού, δεν είχα κάποια προηγούμενη, ας πούμε, γνώμη για τα γερμανικά, είτε να τα αντιπαθώ είτε να τα συμπαθώ. Μ' αρέσει τα γερμανικά γιατί τα έχω ζήσει και τα έχω αγαπήσει, αλλά μ' αρέσει πολύ και τα ιταλικά που δεν ξέρω και θέλω να μάθω. Τα ιταλικά μου αρέσουν περισσότερο γιατί είναι πιο αυθόρμητα. Λες ότι θες χωρίς να κολλάς αυθόρμητα. Τα αγγλικά μου αρέσουν σαν γλώσσα, γιατί είναι γλώσσα επικοινωνίας, εννοείσαι, για αυτά τα πράγματα. Τα ιταλικά. Ξέρετε? Λίγα. Κάνατε μαθήματα? Όχι, θα ήθελα. Η γαλλική γλώσσα, τα γαλλικά. Τι σας αρέσει τα γαλλικά? Μου αρέσει η προφορά, μου αρέσει η κουλτούρα, το στυλ που προφέρεται αυτή η γλώσσα. Και γενικά μου αρέσει η προέλευσή της, η χώρα της Γαλλίας. Έχω μία δυναμία στα γαλλικά. Ξέρετε, σε κάθε τι γαλλικό. Μιλάω κομψή κομψά. Μας έχουν πει ότι βλέπουν, ξέρω εγώ, σειρές. Σας αρέσουν οι ιταλικές σειρές, για παράδειγμα? Πιο πολύ μου αρέσουν οι ισπανικές σειρές, αλλά έχει κάτι το ιδιαίτερο το ιταλική γλώσσα. Μουσική, γενικά. Άλλωστε η Γαλλία είναι και η χώρα στην οποία θα ήθελα να ζήσω τα υπόλοιπα χρόνια μέχρι το τέλος της ζωής μου, να είμαι εκεί. Είναι μια από τις αγαπημένες μου χώρες. Η Γαλλία και ο Καναδάς. Ο γαλλόφωνος Καναδάς. Ναι, εννοείται, εννοείται. Είναι τρεφού, είναι τρεμπιέν. Όταν δεν ξέρεις, δεν έχεις πλήρη εικόνα των γλωσσών που υπάρχουν, που δεν είμαι ειδική σε αυτό το κομμάτι, νιώθω ότι είναι άδικο να πω, ξέρεις, η αγαπημένη μου γλώσσα είναι αυτή, γιατί ίσως κάποια δεν έχω γνωρίσει που θα την αγαπούσα πολύ. Αλλά τα ιταλικά θέλω, παραδείγματος χάρη, να μάθω ιταλικά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Ακούσαμε τις αγαπημένες γλώσσες των Ελλήνων που βρήκαμε, των Ελλήνων και των Ελληνίδων που βρήκαμε στο δρόμο μας. Εσάς, ποια είναι η αγαπημένη σας γλώσσα εκτός από τα ελληνικά? Αφήστε μας ένα σχόλιο από κάτω και πείτε μας. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε τη σελίδα μας στο Facebook και στο Instagram, όπου μπορείτε να μας ακολουθήσετε για να μην χάνετε κανένα νέο μας. Επίσης έχουμε τη σελίδα μας στο Patreon, φυσικά, πολύτιμο βοήθημα για τα μέλη μας και τους υποστηρικτές μας. Εκεί ανεβάζουμε ασκήσεις κάθε εβδομάδα για κάθε επεισόδιό μας, απομαγνητοφωνήσεις για το podcast μας, που είναι, θα το βρείτε στο easygreek.fm, και πολλά άλλα καλούδια. Αυτοί είναι οι μεγάλοι μας υποστηρικτές, οι grand sponsors μας, οι μεγάλοι μας χορηγοί. Μπορείτε κι εσείς να γίνετε μέλη, όχι απαραίτητα στην τελευταία βαθμίδα, σε όποια βαθμίδα θέλετε, για να αποκτήσετε κι εσείς τα καλούδια που είπαμε πριν. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε όλους. Θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του Easy Greek πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε, γεια χαρά!